Καλό σας μεσημέρι. Η εκλογική διαδικασία αυτή τη στιγμή διεξάγεται ομαλά και στα 1.525 εκλογικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας. Ωστόσο, από νωρίς το πρωί είχαμε κάποια προβλήματα και μικροκαθυστερήσεις. Η ψηφοφορία ξεκίνησε μετά τις 7.30 και αυτό γιατί λείπανε αρκετά μέλη από εφορευτικές επιτροπές. Ένα φαινόμενο πολύ συνηθισμένο, όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας. Εφόσον οι γραμματείς ήταν εκεί οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, λείπανε ωστόσο μέλη των εφορευτικών επιτροπών και αυτό γιατί δεν υπάρχει ανάλογη εκλογική αποζημίωση για αυτούς. Ξεκίνησε όμως λίγα λεπτά μετά τις 7.30 η ψηφοφορία. Για χτες το βράδυ είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο λύθηκε τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και αφορούσε τον χώρο. Τα σχολεία, οι αίθουσες, οι διδασκαλίες ήταν αρκετά μικρές για να φορέσουν όλες τις κάλπες και έπρεπε να γίνει κατάθμιση των κακών, της κάλπης. Κάποιες από αυτές, συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΦΕΤΗ που είναι και υπεύθυνη για τους δικαστικούς εκπροσώπους, έπρεπε να μεταφερθούν από 6 εκλογικά τμήματα κάλπης, έτσι ώστε να γίνει πιο ασφαλής η εκλογική διαδικασία. Μάλιστα. Εβίτα Καλίνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Δυτική Μακεδονία, συνάλφος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.